Αποστόλη! Έλα, φιλέ! Καλό χειμώνα! Τι καλό χειμώνα, δεν πα στο διάλογο, λέω εγώ. Αφού αρχίσαν τα σχολεία τώρα. Γιατί όποτε αρχίζει η σχολεία, δεν είδε ποτέ σχολείο να αρχίζει χειμώνα. Πάνε αρχίζουν όλα στο αποκαλό καιρό, στο φθινόπωρο, άντε. Σημαίνει χειμώνα όταν βγάζουν ευρακόνονται τα πιτσιρίκια τα 16 να βλέπουμε στι παραλίε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή όταν ρίχνει χιόνι έξω, τι σημαίνει. Άνοιξη, αφού χειμώνα είναι τώρα. Όταν ξεκινάνε τα μπάνια, αρχίζει το καλοκαίρι. Εμεί κάνουμε μπάνια και το χειμώνα. Έχουμε θερμά λουτρά και κάνουμε μπάνια και το χειμώνα. Άισιχτήρι. Αυτό το θλιβερό και θνησιγενές συνονθήλευμα εμείς πρέπει να το λέμε κυβέρνηση. Εντάξει τώρα. Ναι, με αυτές τις παπακόστιδες, καρακόστιδες και... Πώς θα το πεις, αντιπολίτες θα το πεις, κυβέρνηση. Είναι η καλύτερη σας πάντως. Δεν ξέρω αν θα υποχρεωθείτε να δώσετε και προμήθεια. Τι προμήθεια να δώσουμε. Μας κλέβουν τη δουλειά και θα δώσουμε και προμήθεια. Θα σαβαντάρωνε, μωρέ Αποστόλη. Τι μας σαβαντάρουν, παιδί, μας κλέβουν τη δουλειά. Αν δεν ήταν αυτοί, θα μένατε χωρίς δουλειά. Μπα, μην ανησυχείς. Θα ήταν οι άλλοι που μια χαρά θα μας το βολούν. Θα ήταν οι άλλοι που θα βολευόσαστε και με τους άλλους. Ναι. Έβαλε ο κύριος Καλαμούκης Αποστόλη για το ετιδιέ που το εφάρμοσε ο κύριος Βενιζέλος. Αν ο κύριος Σαμαράς δεν είχε αρχίσει με τα ζάπια και ο Τσίπρας με αντιμνημονιακός θα το έπαιζε, θα είχε καταργηθεί τώρα ο ετιδιέ και δεν θα έχει γίνει έμφυα. Κατάλαβες? Μάλιστα, εξαιρετικό. Αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχει καταργηθεί. Απολύτως! Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Θα ήθελα να πεις στο φίλο που σε πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή για το παιδί το που έμενε έξω από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Να του το είπα, του το είπα. Δεν είναι μόνο τα 300 παιδιά που μείναν έξω του ζωγράφου. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λάρισα. Σκέψου 300 σε κάθε δήμο. Έμεινε εγγονή μου απ' έξω. Το γαμό το ξέρεις ποιο είναι. Ότι δεν θα μετέχει της ελληνικής παιδείας του Γαβρόγλου. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το γαμό. Ότι σε ειδοποιούν την Παρασκευή, εσύ έχεις κανονίσει τη ζωή σου ότι θα πας το παιδί τη Δευτέρα στο σχολείο. Είναι Σιριζέος ο δήμος. Των Λαρισαίων, παρεπιπτόντως, θα πας το παιδί σου τη Δευτέρα στο σχολείο και σε ειδοποιούν την Παρασκευή ότι δεν θα έρθεις, αλλά αν θες να έρθεις να κάνεις ένσταση. Ρε γαμώτο, γιατί δεν τα κάνετε αυτά πιο νωρίς? Γιατί δεν τα κάνετε πιο νωρίς? ΣΥΡΙΖΑ, αγάπη μου, ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πάει τον μπουρδέλο σε άλλο level. Την Παρασκευή Θεσσαλονίκη, εάν δεν βγεις φωτογραφία μαζί μου, καθάρισε. Έλα να με βρεις. Εννοείται ότι θα σε βρω. Πώς θα βγω φωτογραφία αλλιώς? Εννοείται ότι θα θέλει η γονή μου και εμένα. Έλα μωρή, μετά να με βρεις, τι να κάνω άλλο. Οκ, θα έρθω να σε βρω. Να σου πω κάτι. Οπ, καλό στα μάτια μας. Σου κάνω μούτρα ρε μάγκα, δεν σε παίρνω. Τι θέλεις? Γιατί σε ρώτησα? Σου κάνω εγώ μούτρα. Κάνε μούτρα, να μας. Θα περιμένω να μας ρωτήσεις κιόλας. Τώρα, αφού μου κάνεις μούτρα, γιατί παίρνεις τηλέφωνο τώρα? Γιατί είπες μάγκα τώρα για τη σάτυρα? Κοτάρα, λέγε. Κοτάρα, εγώ, κοτάρα. Ναι, ναι. Είπε Σιριζέο, κοτάρα. Ναι, ναι. Θα σου κατεβάσω την Κουμουνδούρου. Α, παραμένει Σιριζέος. Και θα πει στο Στυλιάρη Θεούλη. Α, παραμένει Σιριζέος. Προφανέστατα παραμένω Σιριζέος. Λέγε τι μαλακία θες να πεις τώρα, τι άκουσες. Τι πεις, ρε. Μας κάνεις κήρυγμα αντιρατσιστικό για τη σάτυρα. Ναι, τη ζωή τραβάς. Τι, εγώ τη ζωή τραβάω. Εγώ. Τα έχουμε πει μερικές φορές, δεν είναι για να ανοίγεις το στοματάκι σου. Γιατί? Γιατί το λέει ο Πατερούλης. Α, η Μωρισουλά. Μη ρωτήσεις ποιος Πατερούλης. Εντάξει, γιατί θα σε στείλει ο Πατερούλης επάνω να μετράς και νονιφάδες και να σε δω τότε πώς θα κάνεις τις πέμπτες εκπομπή. Να θεωρήσω ότι, εντάξει, καταλαβαίνω την κριτική περί Πατερούλη, ότι έχετε εσείς η Σιριζέη μητερούλα, ε. Προφανώς. Τη Θάτσερ. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Λοιπόν, Ελληνοφρένεια. Ναι. Μπορώ να βγω στον αέρα? Βγες, μωρή, τι θες? Λοιπόν, άκουρε φίλε τώρα τι έγινε. Έπαιζα χθες Θάος και Θάος η αλήθεια με την παρέα. Καλή φάση. Σε βάλα να γδυθείς, να τους φυλάς όλους και να τους αϊδεύεις το παρελόνι. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση, φίλε. Καλά, λίγο. Είμαι σίγουρος. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Για πες. Άκουμε λίγο, ρε φίλε. Και μου λένε δεν έχεις τα χέρια να πάρεις τον Αποστόλη και να του πεις γεια σου, τι κάνεις και αυτά. Από χθεσινό παιχνίδι με παίρνεις τηλέφωνο, τα απόνερα του παιχνιδιού είμαι εγώ. Φίλε, χθες όμως δεν ήσουν στο ράδιο, σήμερα είσαι. Τώρα κερδίζεις, ας πούμε, που πήρες τηλέφωνο. Τώρα κερδίζω. Με βλέπει, με ακούει παρέα στο ράδιο και φτιάχνετε. Να σου πω, ωραία, αφού το παίζουμε που το παίζουμε το παιχνίδι, βγάλε το σουτιέν. Όχι, ρε φίλε. Τι όχι, ρε φίλε, μωρή, θάρρος η αλήθεια εκεί τελειώνει. Μας πει, τελειώσει το παιχνίδι. Εγώ τώρα σε παίρνω, εμείς παίζαμε χθες. Κι εγώ παίζω σήμερα, δεν κατάλαβα. Δεν μου λες τι ζώδιο είσαι. Τι με κάνεις? Δεν ξέρω, Ταύρο. Θα μπορούσα, είναι ιαλοπολείο. Να μπλεχτούμε μέσα στο ιαλοπολείο, μωρή, να κάνουμε χαρακίρι. Πάνω στον έρωτα, στα τζάμια, τα σπασμένα, όλα τα τέτοια. Αγάπη μου, επιτέλους ήρθες. Αχ, σου λείψα.
πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φέτος, περισσότερο από πέρυσι. Πέρυσι άκουγα τις ηχογραφήσεις από συνομιλίες μας. Ναι. Και παρηγοριόμουν. Φέτος έκανα το ίδιο. Αλλά τίποτα. Τίποτα, γιατί δεν παρηγορήθηκες φέτος? Όχι. Γιατί? Περίμενα να έρθεις να σε ακούσω ζωντανά. Σε ήθελα... Δεν σου κάνει κονσέρβα, σε κούρασε. Με κούρασε η κονσέρβα. Πώς? Θέλω να σε ακούσω ζωντανά. Εχθές στην εκπομπή άκουσα ένα ηχητικό από μια συνομιλία που είχαμε τον Ιούνιο μήνα και είπα άλλη μια φορά ότι είσαι πολύ μεγάλο μούτρο. Με την καλή την έννοια βέβαια. Πού θα βρω εγώ σαν εσένα? Γίνεται μετά εγώ να μη σε αγαπάω? Δεν υπάρχει σαν και εμένα. Τι άκουσες όμως? Ένα ηχητικό από μια συνομιλία που είχαμε κάνει μαζί τον Ιούνιο. Και τι λέγαμε? Σε ρώτησα πώς τα πέρασες και να έριξες κανένα σεξάκι. Α, αυτό, ναι, 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 και σ' άρεσε. Μου άρεσε και ήταν έκπληξη για μένα που το άκουσα, γιατί δεν το είχες βάλει την άλλη μέρα όπου το βάζει τότε. Φύγαμε την άλλη μέρα γι' αυτό και εσύ είχα στο μυαλό μου όλο το καλοκαίρι. Με τέτοιες παπάντζες να ξέρεις, εγώ πετυχαίνω πράγματα. Μη μου λες τέτοιο. Ναι. Στο μυαλό όλο το καλοκαίρι θα με τρελάνεις τελείως δηλαδή. Γι' αυτό το κάνω. Απόστολε, σ' αγαπάω. Αγάπαμε, ένοχο σήμα απέναντί σου, τάπαμε. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πατάμε. Όχι αυτό μόνο, έτσι. Τι άλλο? Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζεις σε κάποιο άλλο το πλευρό, περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Όχι. Τι άλλο? Η αγάπη στην ουσία θέλει πάθος, φαντασία. Θέλει και καρδιά που συγχωρεί. Η συνουσία, θα τέριαζε να λέει η αγάπη συνουσία. Τέλος πάντων. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Και επειδή ήρθες και χάρη. Α, ήθελες καρβέλα. Σ' αγαπώ, θα σου δώσω ένα φιλί, σχυλάρες σου τις αισθησιακές. Αχ, ένα καλό δηλαδή. Με τρελαίνεις τώρα, άσε με, έχω δουλειά, έλα, γεια. Μουά. Μας έφυγε ο Τσίπρας εμάς τον αριστερό πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, ρε Λεβέντες, τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Μας έλαχε, ναι, ναι, μας έλαχε. Και αυτό είναι τύχη. Είναι τύχη. Δηλαδή, όταν λέμε μας έτυχε, είναι τύχη. Όχι, μας έκατσε, μας κατσικώθηκε. Αυτό. Μας έκατσε τώρα. Όχι, μας έτυχε, είναι τύχη. Γιατί ποια χώρα έχει Τσίπρα, πες μου. Εσύ, Λεβέντε, τι μπορεί να κάνει. Ποιος έχει τη χαρά? Μόνο ο σοφός ελληνικός λαός. Θέλει να τρώμε τίποτα καμιά φασολάδα μια φορά το μήνα. Ανάλαβη, ναι. Να τρώμε τα κολόχαρτα του Άδωνη και τη Βούλτεψη. Είσαι σίγουρος? Ναι, γιατί τι έχει το κολόχαρτο? Στο σχολείο γιατί τα μασάγαμε, τα πετάγαμε πάνω να κάνουμε πλανήτες. Τώρα θα σε πειράξει να το φας. Άμα το φας το ίδιο με λεμόνι, νομίζεις είναι κακό? Τόσα καταπίνουμε κάθε μέρα. Αυτό θα μας πειράξει? Συχτήρι πια, μίζερη. Στο καλοκαίρι ήμουν στο χωριό 2 μήνες, ξέρεις πώς περνούσα. 2 μήνες, να τα, να η κρίση. Με λίγα λεφτά είχα μια καθητή ψάρευα, έπαινα λίγο κρασί, μια ελιά και αυτό και μια χαρά. Και εδώ να κάνουμε επανάσταση. Αλλά οι σύντροφοι δεν θέλουν. Ναι, έχει πολλές ζέστες τώρα, έχει δίνει 36 βαθμούς έξω. Έχει δει επανάσταση στον καύσωνα? Χέσε με. Ωραία, θέλω να μου πει συγγνώμη, τι πρέπει να κάνουμε? Η πιο τακτική επανάσταση που κάνουμε είναι η επανάσταση των τιμών. Επανάσταση. Σε οτιδήποτε έχει σχέση με τιμή, κάνουμε τρελές εκπτώσεις. Ναι, γεια σας. Είναι ο ραδιοφωνικός Τορίας. Ναι, ναι. Θέλω να σας κάνω μια καταγγελία σχετικά με κάποιους εφοριακούς. Μπορώ? Βάλτε την κουκούλα και ξεκινήστε. Α, όχι, αν ξεκινάτε έτσι, συγγνώμη, διακόπτω τη συνομιλία. Γιατί, αλλιώς τι, πώς θέλετε? Εγώ κουκούλες δεν φοράω. Χωρίς κουκούλα, λες και αν το δω. Εγώ περιγράφω πραγματικά περιστατικά. Αν ξεκινήσατε έτσι, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, να είστε καλά, χάρηκα. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη δημοτικού Δευτέρα. Έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα. Που για ένα παιδάκι τώρα αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ας πούμε. Σιγά μη διάβαζε ο Τσίπρας ριζοσπάστη. Άμα διάβαζε ριζοσπάστη θα είχε καταστεί σαν τον Κουτσούμπα. Ρατατά διάβαζε, ρατατά. Εγώ για Μανίνα τον κόβω. Μανίνα, Τζορομάτσο και τέτοια. Άντε και Μπλεκ μετά, γιατί είναι και μικρός. Σου έχω ρεπορτάζ. Για πες. Σήμερα πήγα στην τράπεζα στην Εθνική, ζήτησα ένα λογαριασμό από το 15 και δόθε. Και σου λέει δεν έχει, δεν γίνεται, γιατί έχουμε παραγγείλει αυτά τα τζιπ, τα ακριβά που κάνει 300.000 το ένα. Και δεν γίνεται, πρέπει να βάλετε στο λογαριασμό σας 5.000 ευρώ κλειστά για να σας ανοίξουμε λογαριασμό. Το αποκλείς? Ζήτησα κίνηση λογαριασμού σε 2 κόλλες Α4, 15 ευρώ. Εντάξει, μπαμπαμ, σε μισή ώρα τη είχατε τελειώσει. Φάω το ίδιο στην Αλφαμπακ. Ίδιο ημερομηνία, ίδια. Πόσο ζήτησε η Αλφαμπακ? 100 ευρώ. Ρε Στουρνάρα, εντάξει, είπαμε το ένα μπουρτέλο είναι πιο αλάβο. Βάλτε σε μια τάξη, ότι που να σου. Ναι, γεια σας. Είχα πάρει προηγουμένως. Παρακαλώ. Για την κουκούλα, λέγομαι
Χάνια από Ρόδο, μπορείτε να του πείτε στον κύριο Χατζη Νικολάου, μπορώ να έχω και εγώ το όνομά σας. Βεβαίως, Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια. Καταρχήν ήθελα να πω κάτι εδώ και καιρό. Είχε πει η δασκαλίτσα κάτι ωραία για το ποια μαθήματα ξυπνάνε τα παιδιά. Ξέχασε να πει βέβαια το πιο σημαντικό, την ιστορία. Γιατί αν μάθουν τα παιδιά πραγματικά ιστορία και μάθουν τι έκαναν πρώτα οι Έλληνες στους Οθωμανούς με τον Ταχύν Πασά, τι έγινε όταν μπήκαμε εμείς στη Σμύρνη και σφάζαμε Τούρκους, πόσο καλά μας φέρθηκε ο τουρκικός λαός και πόσο χάλια φερθήκαν οι Παλαιολαδίτες στους πρόσφυγες και στους Πόντιους, τότε η Χρυσή Αυγή δεν θα έχει 20% συνήθεια, θα έχει 0,2. Το δεύτερο που θέλω να σου πω τώρα, δεν ξέρω, χθες που είχαμε αυτή την που μου έλεγε πάω να βρω λογική στο φασίστα. Άκουσε, είπε ο Καντονά ότι το να μιλά σοβαρά με ένα φασίστα είναι σαν να παίζει σκάκι με ένα περιστέρι. Στο τέλος θα σου ρίξει τα πιόνια, θα κουτσουλήσει τη σκακέρα και θα νομίζει ότι κέρδισε. Αγιάστηκα σήμερα πριν από λίγες ώρες. Για την ακρίβεια, παρέστην στον αγιασμό. Αγιάστηκες. Έφαγες τη μαϊντανιά στο κεφάλι με το νερό. Ναι. Το ματσάκι αυτό το πετάνε μετά ή το ψιλοκόβουνε για κεφτέδες. Δεν έχω ιδέα. Χωρίς καμία διακριτικότητα, με πλησίασε ο παπάς και το λέω γιατί τις προηγούμενες χρονιές ήταν σε υπερυψωμένο μπαλκόνι και ο καθένας πήγαινε με τη σειρά. Με πλησίασε λοιπόν με την αγιαστούρα και το σταυρό για φίλημα και του είπα ευχαριστώ, δεν θέλω. Α, είπες και ευχαριστώ. Ναι. Δεν είσαι αγενής, ξέρω εγώ. Έτσι είχα. Θα αμαρτήσω λίγο σήμερα μαζί σου. Αμάν, μωρή, αμάρτησε. Αμαρτωλιάρα. Διάβασα την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή σου στην Κατιούσα. Ναι, και. Σε μία ερώτηση μόνο, αν σε έχουν καταλάβει ποτέ έξω στον δρόμο από τη φωνή σου. Ναι. Θυμάστε, η απάντηση ότι στον δρόμο δεν μιλάς. Ναι. Όταν σας γνώρισα στο Real Θεσσαλονίκη, ήμουν έτοιμη να ρωτήσω το Θήμιο αν εκτός μικροφώνου και εκτός τηλεφώνου μιλάς. Εγώ. Ναι. Είσαι πολύ φιδωλός στα λόγια, ίσως γιατί τα λες όλα στο ραδιόφωνο. Ναι, ξεκουράζομαι εκτός. Πάλι αλήθεια είπα άρα στη συνέντευξη στην Κατιούσα. Ναι. Είδες ως είναι πίσω άνθρωπος. Πόσο γαμπτό σήμερα, παιδί μου. Τα λέω εγώ για να μην τα πει κανένας άλλος που δεν ξέρει. Ίσως είσαι αναγνωρίσιμος μόνο από ένα πράγμα. Από το κόλο σου. Μωρή, δεν τρέπεσαι, τον κόλο μου κοίταγες. Ουστ. Ναι, όταν γύρισες πλάτη για να βγεις στο μπαλκόνι να μιλήσεις στο τηλέφωνο, λέω ναι. Νάτος. Ο κόλος του Παλούρδου. Ο έξυπνος κόλος. Ναι, και εκεί λέω ναι. Εκεί βεβαίως. Μόνο από αυτό. Ανώμα. Είναι μεγάλη αμαρτία. Πολύ. Πήγαινε τώρα να βουτήξεις με στον Πολάκι με το Μαϊντανό. Έλα, γεια. Δεν είναι Μαϊντανό, ρε. Τι είναι. Βασιλικός, νομίζω. Βασιλικός, αλπέστο, κάτι. Τι σημασία έχει, ματσάκι το ένα, ματσάκι και το άλλο.